ιστορικό ελληνικό νοσοκομείο Μπαλουγκλή της Κωνσταντινούπολης στυλίγεται στις φλόγες. Λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, από την οροφή του ξεπηδούν πύρινες γλώσσες. Το κτίριο γέμισε με καπνό. Επί τόπου φτάνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν να ελέγξουν τη φωτιά. Αμέσως δίνεται εντολή εκένωσης του Ιδρύματος που στεγάζει νοσοκομείο και γυροκομείο. Ασθενείς και ηλικιωμένοι απομακρύνονται. Με κάθε τρόπο. Πολλοί μεταφέρθηκαν σε ειδικά αναπηρικά καροτσάκια. Άλλοι στα φορεία. Ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν στα χέρια των πυροσβεστών, νοσηλευτών ή και απλών πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν. Στο σημείο έσπευσε και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. İstanbul'umuzun önemli bir simgesel bir hastanesi Balıklı Rum Hastanesi'ndeyiz. Ne yazık ki ahşap çatısında çıkan bir yangın şu an binanın tüm çatılarına yayılmış bir biçimde. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması ve bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir. Vakfımızın yanındayız hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Το νοσοκομείο του Μπαλουγκλή είναι σημείο αναφοράς για τους Έλληνες της πόλης. Η ιστορία του ξεκινά το 1753 και ανήκει στα μείζωνα ιδρύματα του ελληνισμού της πόλης, γνωστά και ως Βακούφια. Τον πόνο του για την καταστροφή που υπέστη το κτίριο εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Ομογένειά μας δέχτηκε σήμερα ένα μεγάλο πλήγμα, ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά ιδρύματά της, το οποίο έβρισκαν περίθαλψη και ζεστασιά οι ηλικιωμένοι αδελφοί μας, υπέστη σημαντικές ζημιές από καταστροφική πυρκαγιά. Δοξολογούμε τον Θεό που δεν είχαμε θύματα. Balıklı Rum Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Το νοσοκομείο είναι ένα από τα τρία στην Κωνσταντινούπολη που ανήκει στην ελληνική κοινότητα της Τουρκίας. Είχε ανακαινιστεί τη δεκαετία του 1990 και σήμερα εξυπηρετεί έως και 55.000 ασθενείς ετησίως. Έχουμε αντίδραση της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα. Κοντά μας ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Απόστολε. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η πυρκαγιά στο νοσοκομείο έχει μεγάλο κόστος τόσο υλικό, αλλά όχι όσο και συμβολικό. Το είδαμε και στο βίντεο της Βίκης Παύλου για την σημασία που έχει το συγκεκριμένο ίδρυμα για τον ελληνισμό της πόλης. Σε ανάρτησή της λοιπόν στο Twitter, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα γράφει θλίψη και συγκίνηση για την καταστροφή του γυροκομείου του νοσοκομείου του Βαλουκλή, του ιστορικού αυτού ιδρύματος των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Ένα ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν στην εκένωση και στην κατάσβεση, γράφει συγκεκριμένα. Ελπίζουμε σύντομα να αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Από την πρώτη στιγμή η τουρκική πολιτική ηγεσία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Στο περιστατικό αναφέρθηκε Νικολέτα Κρητικού και ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο κ. Ακριβώς, Καλίν. Ακριβώς. Πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, αναφέρθηκε στην πυρκαγιά λέγοντας πως παραμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή άγνωστα τα αίτια και τόνισε την άμεση κινητοποίηση του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρόεδρος μας παρενέβη για το θέμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γραφείο του Κυβερνήτη έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν άμεσα, διαβεβαίωσε ο Τούρκος αξιωματούχος. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον διευθυντή του νοσοκομείου, τον κύριο Στάθη Λιανά, από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να του εκφράσει τη συμπαράστασή του. Και έδειξε ενδιαφέρον προσωπικά ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.